Θα ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε το βίντεο ότι μαζί μας στην παρέα βρίσκεται ο Μαζονάκης Παύλα Σύμπα. Θα σας τον δείξω σε λιγάκι. Έτοιμη, μάχημη για αυτό εδώ το βίντεο. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο εδώ στο YouTube. Μετά από 3 μήνες απουσίας μου, είναι φρέσκο αυτό το βίντεο. Είναι σπαρταρά, είναι της προηγούμενης μέρας. Εσείς το βλέπετε Τρίτη, το έχω γυρίσει Δευτέρα βράδυ. Όπως είπα πριν από λίγο στο βίντεο, έχουμε μαζί μας τον Μαζονάκη Παύλα Σύμπα. Πάτρικ, θες να δείτε μου πώς είσαι. Τον δείτε σε λιγάκι, θα καταλάβετε αυτό που λέω. Είναι ακριβώς η περιγραφή που δίνω, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Σήμερα ήρθαμε για να δούμε Part 4 ανακαίνιση. Δεν είναι Part 4 ανακαίνιση, είναι Update Part 4 ανακαίνιση. Έτσι πρέπει να το πούμε σωστά. Κανονικά, αυτή την κατασκευή που βλέπετε πίσω, την είχα βιντεοσκοπήσει, πώς την είχα βάλει, τι είχα κάνει, τα πάντα. Αλλά έχασα ή δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό το κομμάτι του βίντεο. Γι' αυτό το λόγο λέω, μου είχε μείνει μόνο το «Α, βάζω τα πράγματα», λέω «Όχι, θα το πούμε εδώ πέρα το αναλυτικά». Τι είναι αυτό και για ποιο λόγο το αγόρασα. Εδώ μέσα, στη ριταριέρα από κάτω, έχω ένα πολύ βασικό κομμάτι του εξοπλισμού μου. Πάρα πολλές φορές έρχομαι εδώ πέρα, βάζω τζάντα μου πάνω, ανοίγω συρτάρια, πετάω πράγματα μέσα και ήθελα και ένα κομμάτι που να είναι εύκολο να πιάνω 5 πράγματα. Παραδείγματος χάρη, φωτόσπαθο, το slider, κάτι μπαταρίες εδώ πέρα, φορτιστές, εδώ πέρα κάτι GoPro κτλ. Είχα δει από πάρα πολλούς βιντεογράφους στο εξωτερικό και γενικότερα σαν τι γρήγορα πράγματα μαζεύουμε, κάνουμε. Αυτή την κατασκευή την είχα πάρει σε ξύλινη μορφή στην αρχή και έλεγα θα τη βάψω μαύρο γιατί ήθελα μαύρο. Τέλος πάντων, το επέστρεψα και πήρα λευκή. Αλλά για αυτό το λόγο εδώ πέρα που την είχα επιλέξει λευκή ήταν για να μπω στη λογική όπως είναι στη ριταριέρα, που είχα αφήσει αποτύπωμα στα αντικείμενα εδώ πέρα. Και λέω θα το κάνω και εδώ. Δεν το έκανα, δεν πειράζει, έτσι μου άρεσε να σπρωναλήθεια και πιο πολύ και γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω υπάρχουν κάποια λαστιχάκια που είναι σαν αυτό εδώ πέρα που πιάνω εγώ, παραδείγματος χάρη, να το εδώ πέρα, για να τα δένω κατευθείαν. Ας πούμε εδώ πέρα το έχω βάλει με κατηγονίες στήριξη και το έχω δέσει πάνω με τα λαστιχάκια. Έχουμε κάτι σαν καρφάκια που βάζω τα καλώδια μας και έχουμε και εδώ πέρα και κάτι έτσι σαν ραφάκι να το πω, για να τοποθετούμε πράγματα χύμα. Γενικότερα, όποιος θέλει να οργανώσει τέτοια πράγματα, παραδείγματος χάρη, ασχολείται με την ραπτική, ασχολείται με κομποδετική, ασχολείται με φωτογραφικά είδη και οτιδήποτε άλλο, βοηθάει full, ασχολείται με, γενικότερα με πράγματα, χόμπι και οτιδήποτε άλλο, ζωγραφική και όλα αυτά, βολεύει πάρα μα πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Το λέω σαν ιδέα, το αφήνετε πίσω στο μυαλό σας και το σκέφτεστε. Όλα τα προϊόντα που θα έχουμε εδώ πέρα να δείξουμε σήμερα στο βίντεο θα βρείτε κάτω στο κουτί της περιγραφής. Πριν προχωρήσουμε να δούμε τα υπόλοιπα, να πούμε σήμερα, θα δούμε λίγο ένα update σαλονιού, την τελική μορφή του hall και το φωτιστικό που θα σας δείξω αυτή τη στιγμή στο γραφείο. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα φως που είχα αγοράσει το Black Friday. Αυτό το φως το έχω πει νομίζω από την αρχή μέσα σε αυτό το vlog. Νομίζω. Εννοώ το πρώτο vlog που είχαμε κάνει. Λοιπόν, έχω αγοράσει από το iStorm ένα... Περιμένετε να σας το δείξω. Αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι κάτι μπαρούλες που βγάζουν κρυφό φωτισμό και ήθελα να τις βάλω τώρα, ακούστε να σας πω, ή σε αυτό εδώ το κομμάτι ή εκεί. Λοιπόν, αυτό που θα σχηματίσω αυτές τις μπάρες είναι το λογότυπό μου. Αν δεν το έχετε δει, το βάζω κάπου εδώ πέρα να το βλέπετε και το είχα σκεφτεί να το κάνω με αυτό εδώ το φως. Δεν ξέρω τώρα να το βάλω από πίσω μου ή εκεί. Θα δούμε. Να σας πω τώρα τους προβληματισμούς μου και θα μου πείτε και εσείς στα σχόλια. Εδώ πίσω δεν ξέρω να το βάλω για ποιο λόγο. Επειδή ανεβαίνουν οι σωλήνες της θέρμανσης. Και γιατί η πολυκατοικία εδώ πέρα ανάβουμε θέρμανση, ευτυχώς ή δυστυχώς, θα δείξει τώρα η πορεία. Φοβάμαι ότι θα κάνουν ένα κλακ και θα πέσουν κάποια στιγμή. Στον από εδώ τοίχο, περιμένετε να γυρίσω κάμερα. Στον από εδώ τοίχο, γιατί δεν τον έχουμε σπατουλάρει πάρα πολύ καλά με τον Γρηγόρη, έχει αυτά εδώ τα σημαδάκια. Και φοβάμαι τώρα ότι αν το βάλω εκεί θα τονιστούν τέρμα. Θα ανοίξω τώρα τη συσκευασία, να δω πώς είναι, τι είναι και επιστρέφω. Να πω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, έτσι όπως ανοίγω και το κουτί, ότι γενικότερα όλα τα πράγματα που βάζω που φαίνονται μέσα στο βίντεο, χρώματα, τα πάντα, θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Να πω ότι αυτό το φωτιστικό, τι ωραίο πλάνο, φανταστικό. Λοιπόν, αυτό το φωτιστικό κοστίζει κανονικά 200 ευρώ, αλλά στο Black Friday το είχαν 139. Γενικότερα είναι ένα προϊόν που το βάζουν συχνά εκτόσεις. Βάλε εδώ, λέτε να στηριχτεί. Λοιπόν, είναι ένα προϊόν γενικότερα που το βάζουν συχνά σε έκπτωση, όχι συχνά. Ενώ όταν υπάρχουν εκτόσεις, όταν υπάρχει Black Friday, μπαίνει συνήθως σε έκπτωση. Κόστεσμα, αν θέλετε να το αγοράσετε, ή θα περιμένετε λιγάκι που έχω Ιανουαρίου εκτόσεις, ή
Το αγοράζετε τώρα και τελειώνει και η υπόθεση. Το ανοίξαμε. Έχει εδώ αυτό εδώ που δείχνει και τι σχηματάκια μπορείς να το κάνεις. Αυτές οι μπάρες, περιμένετε να σας δείξω, είναι αυτό εδώ. Για να καταλάβετε σαν μέγεθος, είναι αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ μεγάλο, ούτε είναι και πολύ μικρό. Είναι, μάλλον είναι προς το μικρό. Το θέσουμε λίγο πιο σωστά. Καθίστε να κάνω μια δοκιμή. Επιστρέφω. Είναι επιστρέψω γιατί το ξέχναγα. Μέσα στο πακέτο. Μέσα στο πακέτο έχει 9 τέτοια. Για να ξέρετε. Επιστρέφουμε. Ξέρετε τι. Θα φαίνονται φουλ αυτά. Ναι. Όχι. Πάμε στον άλλο τείχο. Λοιπόν, αποφάσισα τελικά να μπει εδώ. Θα κάνω μια παντετούλα και θα το φτιάξω. Άρα, πάμε τώρα. Το τοποθετώ και επιστρέφω. Αντίο. Όχι. Βέβαια το ήθελα λίγο πιο μακρύ. Θα πάρω. Δεν μπορώ. Αντίο. Πραγματικά γυρίζω. Δεν μπορώ που είναι το λογότυπό μου. Αλήθεια, συμπλάνω, δεν το αντέχω. Είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει σε αυτό το δωμάτιο. Ό,τι καλύτερο. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό το δωμάτιο σιγά σιγά πάει να γίνει τσεκ και να τελειώσουμε. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Και το τελικό αποτέλεσμα το φωτιστικό είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε πίσω μου. Αυτό το φωτιστικό γενικότερα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει χρώματα από ό,τι βλέπετε, ένταση, να γίνεται σαν φωτορυθμικό με τη μουσική, να πάλετε εσείς, να το βάλετε εσείς να πάλετε όπως θέλετε, ας πούμε να είναι πιο έντονο, πιο slow, πιο οτιδήποτε άλλο, έχει διάφορα εφέ και όλα αυτά τα σαφή. Γενικότερα. Ο λόγος που επέλεξα αυτό το φωτιστικό ήταν για να δώσω έτσι το κάτι παραπάνω μέσα στο χώρο. Και για το λόγο που έφτιαξα και το λογότυπό μου και λέω μια χαρά τέλεια, δεν χρειάζεται να φτιάξω κάτι άλλο σαν κατασκευή. Λοιπόν, τώρα αυτό μπορώ να αγοράσω κάποιο part extra, να το επεκτείνω, να το αλλάξω τη διάσταση, να το αλλάξω το σχήμα και ό,τι θέλουμε. Είχα πάρει ένα αντίστοιχο με κάτι τριγωνάκια που ήταν. Είχα κάνει και παλιά ένα βίντεο με ένα iPhone, το XS, νομίζω κάτι τέτοιο. Αυτό το έχω βάλει κάτω την τηλεόραση που και πάλι θα το ξυλώσω και θα το πάω κάπου αλλού. Τέλος πάντων, θα το δούμε όταν έρθει η στιγμή για αυτό το φωτιστικό, τι θα το κάνω. Τώρα, θέλω να πείτε τις εντυπώσεις σας. Είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κάτι μαζί με disco ball, αυτό το φωτιστικό, τον πράσινο καναπέ, το πράσινο χρώμα πίσω την τηλεόραση. Τα είχα σκεφτεί πριν καν μπω μέσα σε αυτό το σπίτι. Και τώρα πάμε να δούμε το haul, την κατασκευή που βάλαμε, για ποιο λόγο το βάλαμε και οτιδήποτε άλλο. Ήρθαμε εδώ πέρα στο hall. Κάντε ο κύριος βιντεογράφος σας κάνει λίγο πιο. Μπράβο, τέλεια! Εύχομαι να με ακούτε τώρα καλά. Θα φωνάζω λίγο έτσι, θα ανεβάσουμε λίγο ένταση γιατί είναι μακριά το iPhone. Γιατί γυρίζεται αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο με iPhone. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ πέρα μια πάρα πολύ ωραία κατσιεβούλα. Και το αφήνω έτσι το χωροσκόπο μου αυτή τη στιγμή για να σας εξηγήσω. Βλέπετε το χάος. Εδώ δύο PR πακέτα από κοκομετική, όσο δεν πειράζει. Παπούτσια, παπούτσια από εδώ, πραγματάκια. Patrick, πραγματάκια. Και δεν έχω χώρο να κρεμάω κάπου τα ρούχα. Και πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει σπίτι μου και ψάχνουν να βρω κάπου το, να κουμπίσω το κουφάν τους, να μην έχει και τρίχα από κανένα έπιπλο κάτι τίποτα άλλο. Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να πάρω αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό είναι μία. Σαν κρεμάστρα, καλόγερο ντουλάπα. Καλόγερο με από κάτω χώρο και για παπούτσια. Το είχα δει από το σπίτι του κυρίου Μάνου. Το είχαν πάρει τα παιδιά και λέω μια χαρά πολύ καλή λύση. Θα το αγοράσω κι εγώ. Και το αγόρασα. Επιπλέον εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε το θηροτηλέφωνο. Αλλά αυτό είναι το κουτί που βλέπετε το τεράστιο, ήταν το προηγούμενο θηροτηλέφωνο που είναι αυτά τα παλιού τύπου τα τεράστια και είναι μια τεράστια τρύπα. Θα κουμπώσω αυτή την κατασκευή εδώ και θα δω αν μπορώ να τον παζώσω να μεταφέρω αυτό εδώ πέρα κάπως, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κουτάκι μας και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία φυσικά με τον κύριο Γρηγόρη, περιμένετε μια στιγμή να σας κάνω πλάνο. Ωχ, Χριστέ μου. Τώρα τον βλέπετε και χωρίς τη τριαντάκι με χειμερινή εμφάνιση, νάτο, outfit of the day. Μόνο τρίχα. Μόνο τρίχα, Πάτρικ και τίποτα άλλο. Αυτά, ο Πατρίκιος εκεί πέρα πίσω γλύφει κάτι, μάλλον το χαλί. Ο καλύτερος στο χωριό. Πάμε. Και we love disco μπάλα καθρέφτης. Του έχει τριφτεί 505 φορές, του έχει φέρει πράγματα. Τι? Εντάξει, λίγο τριχούλα, ζέστη. Λίγο τριχούλα, την τελευταία φορά που είχε έρθει ο Πάτρικ σπίτι, ακόμα δεν είχε την τρίχα. Πρέπει να σου ξαναβάλω τη σκούπα. Κάνω και ένα update εδώ πέρα για την Dyson. Έτσι που δεν τα έχουμε πει πολύ καιρό, δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζει να υπάρχει ότι είναι μια, η άποψη ότι είναι μια εξαιρετική σκούπα Dyson. Γενικότερα, σαν σκούπα stick. Το συνεχίζει να έχει σαν ελάττωμα ότι δεν στέκεται όρθια. Όσοι έχουν δει το βίντεο θα καταλάβουν και πλέον κάποια αξεσουάρια λίγο ψηλοτρίζουν. Αλλά θα το δούμε αυτό σε ένα update για τη σκούπα μαζί και με μια αγορά επιπλέον κάτι σχετικό.
Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε το στήσιμο. Το τελειώσαμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αντικειμενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα βγάλουμε τώρα εδώ πέρα όλο αυτό το πράγμα. Το βγάζει μάλλον γρήγορο. Περίμενε. Έχει τα σήμα το τηλέφωνο. Μια στιγμή. Βρίζει αυτή τη στιγμή γιατί λέω πρέπει να τραβήξω και βλόγγι τη μετακόμιση. Λοιπόν, έλα πάμε. Κοίτα. Δεν γίνεται, εντάξει. Ωραία. Αντικειμενικά έχει κουμπώσει. Έχει απλά just. Είναι ακριβώς. Περιμένετε λίγο να σα δείξω. Λολ. Ότι είναι ακριβώς. Μπράβο, Γρηγόρη. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά σήμερα. Εντάξει. Πάμε να το γεμίσω και το βλέπουμε τελικό πλάνο. Και το final είναι αυτό εδώ. Τέλειο. Απλά είναι τέλειο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορεί και να το πω ότι είναι η καλύτερη αγορά αυτή τη στιγμή ή μία από τις καλύτερες αγορές. Αυτά από το haul. Να έχουμε προσθέσει κάτι άλλο. Θα το δούμε. Επόμενο κομμάτι. Η τελική μορφή από το haul. Τι κάναμε εδώ. Λοιπόν, πήρα αυτή εδώ την κατασκευή. Έχω ταξινομήσει όλα τα πράγματά μου εδώ πέρα. Μπορεί να βλέπουμε ένα μπουφάνι Γρηγόρη, δεν είναι δικό μου, αλλά δεν πειράζει. Είναι από τους καλεσμένους. Το μπουφάνι μου. Εδώ έχω βάλει τις δύο τσάντες μου, τις βασικές. Αυτό το φάση. Φεύγω γρήγορα, πια να επιλέξω μαύρη γκρι. Οκ. Και εδώ πέρα από κάτω έχω βάλει, φανταστείτε, του Πάτρικ τα πράγματα. Μωρομάντιλα για τα πατουσάκια του. Και όλα τα παπούτσια μου. Τώρα να πω πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο για οργάνωση παπουτσιών είναι αυτό εδώ από τα IKEA. Είναι κοινώς, βάζουμε το ένα παπούτσι από κάτω, το άλλο παπούτσι από πάνω και έτσι γλιτώνουμε θέσεις. Και γι' αυτό λόγο έχω βάλει εδώ πέρα από κάτω 4 τέτοια και έχω μαζέψει λίγο πιο πολλά παπούτσια. Και βασικά αυτά εδώ γενικότερα είναι, φανταστείτε σαν υφασμάτινα είναι, ναι. Είναι βολικά για το λόγο ότι πετάμε πράγματα, ταξινομούμε τα πράγματά μας. Παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ το κουτάκι είναι για τα ρεσό. Το άλλο είναι για τον Πάτρικ. Τα άλλα είναι για εργαλειάκι και οτιδήποτε άλλο. Βολεύουν πάρα πολύ για την οργάνωσή μας. Το haul κοινώς είναι η τελική του μορφή. Δεν θα αλλάξουμε κάτι άλλο, δεν θα προσθέσω κάτι άλλο, δεν θα αφαιρέσω κάτι άλλο. Από εδώ έχουμε τον καθρέφτη της κομπάλα. Από εδώ είναι όλα αυτά εδώ τα καδράκια. Απλά θα επεκτείνω, θα βάλω λίγα πιο πολλά καδράκια προς τα πάνω και θα γεμίσω και τις κάποιες κορνίζες που έχω κενές. Δεν θα το βάψω κάτι άλλο, δεν θα κάνω τίποτα. Το haul, τέλος. Και πάμε να δούμε το update του σαλονιού. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα για να βάλουμε την τηλεόρασή μας πλέον στον τοίχο. Για τον λόγο ότι θέλω να πάρω από κάτω να βάλω μία soundbar και να μπει έτσι πάρα πολύ όμορφα και δεν μου αρέσει που έχει τόσο πολύ απόσταση, φανταστείτε τόσο, από η τηλεόραση στον τοίχο. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, πλέον πήγαμε σήμερα και πήρα αυτό εδώ που θα το δούμε σήμερα στο βίντεο αυτό που είναι κάτι περίεργο. Αλλά το δούμε μετά. Λοιπόν, αγόρασα στη βάση σήμερα. Είναι ένα τεράστιο πράγμα που είναι αυτό. Ξυλώνω τηλεόραση, κατεβάζω κάτω, κάνω τρύπες και επανερχόμαστε για να δούμε πόσο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ έχω υπολογίσει περίπου πόσο είναι οι βίδες πίσω. Η απόσταση από τη βάση μέχρι την τελευταία βίδα, μέχρι να κουμπώσει η βάση εδώ πέρα πάνω και θα το μετρήσω. Αφού μετρήσω, σήμερα φανταστείτε, ρε μέντε λιγάκι. Να το. Εδώ την απόσταση, θα σημαδέψω, θα αλφαδιάσω τη βάση εδώ πέρα. Θα σημαδέψω και θα κάνω τις τρύπες και προχωράω μετά στην κατάσταση. Αυτά προχωράμε. Λοιπόν, βιδώθηκε εδώ πέρα, βλέπουμε λίγο υδρότα, λάδι, δεν ξέρω τι, του Γρηγόρη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα μπει και η χόμπαρα από εδώ πέρα κάτω και θα είμαστε σούπερ. Πραγματικά, γιατί το έχω κάνει τόσο καιρό. Και πάμε τώρα στο υπέροχο φωτιστικό μας που είναι αυτό εδώ. Καθίστε λίγο να το ανοίξω. Πάω να βγάλω εδώ πέρα να κάνω unboxing στο φως. Έχουμε και τον Πάτρικ με την παντόφλα. Πάτρικ, άσε την παντόφλα. Ας την παντόφλα. Αυτό το σημείο ότι αυτές τις παντόφλες να πετύχει 5-6 φορές μέσα στο στόμα του. Να είναι μέσα στο στόμα του. Οι παντόφλες θα καταφέρουν. Θα το μάθει να μην το κάνει. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό όταν ανάβει θα κάνει διάφορα εφέ. Αλλά πρώτα πρέπει να το βιδώσω. Και λέω να το βάλω σε αυτό εδώ το σημείο. Κάποιος πάλι με την παντόφλα μου. Σαλόνι τελικό update σε αυτό το τοίχο μόνο την δισκομπάλα που πρέπει να βάλουμε. Κάποια στιγμή θα τη βάλουμε, θα το δείτε σε επόμενο part. Γενικότερα να ξέρετε, στο επόμενο part ανακαίνησης που είναι το πέμπτο, επίσημα πέμπτο part, θα δείτε τις μεγαλύτερες αλλαγές στο μισό σαλόνι και μετά. Έχει να φτιαχτεί μια τεράστια κατασκευή, έχουν να αλλάξουν κάποια χρώματα, έχουν να προσθεθούν κάποια πράγματα. Γενικότερα, το Part 5 ετοιμαστείτε να πάρετε πάρα πολλές ιδέες για διακόσμηση για το σπίτι σας. Σας το λέω από τώρα.
θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν το έχω δει αντίστοιχο στο ελληνικό YouTube σίγουρα, ούτε στο ξένο νομίζω. Έχω γενικότερα, έχω συνδυάσει δύο φιλοσοφίες, θα τις κάνουμε σε ένα. Τώρα, αυτό εδώ το φωτιστικό είναι από τα IKEA, είναι μια συνεργασία που είχε βγάλει το IKEA με το Swedish House Mafia, το είπα, το θυμήθηκα, το είπα σωστά. Μία συλλογή. Από αυτή τη συλλογή εμένα μου άρεσε αυτό εδώ μόνο. Είναι ένα φωτιστικό που αλλάζει, είναι με πίξελ κοινός και αλλάζουν διάφορα σχήματα. Έχει αυτό εδώ και θα σας δείξω και τώρα και τι ακόμα έχει μέσα σε αυτές τις επιλογές. Μάλλον πάμε να τα δούμε ένα-ένα τι έχει. Έχει το που είναι σαν πίξελ να τρέχουν παντού. Έχει μια γραμμή που φεύγει δεξιά σιγά-σιγά. Πάει με πιο πολλές γραμμές, σαν βροχή, δίσκο μπάλα, αυτά. Οι γραμμούλες είναι ζελιστικό. Η δίσκο μπάλα είναι ok, η βροχούλα και οι γραμμούλες οι κάθετες είναι πάλι ok. Το άλλο είναι πολύ ζελιστικό. Για ποιο λόγο? Όποιος κάθεται απέναντι στον καναπέ και βλέπει τον άλλον που κάθεται στην πολυθρόνα ή τηλεόραση, είναι πάρα πολύ κουραστικό για το μάτι. Η δίσκο μπάλα και η βροχή είναι το τέλειο. Και τώρα να μιλήσουμε λίγο 2-3 πραγματάκια για την τηλεόραση και για ποιο λόγο πήρα την απόφαση να τη βάλω την τηλεόραση στον τοίχο. Αν θυμάστε από το πρώτο βίντεο που είχαμε κάνει εδώ πέρα και όταν είχα αγοράσει την τηλεόραση, η τηλεόραση στον τοίχο εξήχε πάρα πολύ. Και ήταν. Δεν μου άρεσε. Ας πούμε, αν καθόταν ο ένας στη μία πλευρά της τηλεόρασης και ο άλλος στην άλλη πλευρά, ήταν κάπου στη μέση της τηλεόρασης και δεν μπορεί ο ένας να δει τον άλλον και ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Και γι' αυτό λόγο πήρα απόφαση να τη βάλω στον τοίχο. Επιπλέον, να ξέρετε ότι όταν βάζουμε την τηλεόραση στον τοίχο, σε κάποιες τηλεοράσεις, βελτιώνεται κάπως λίγο ο ήχος. Γενικότερα, στην τηλεόραση συγκεκριμένη τη δικιά μου, δεν είναι το μεγαλύτερο ατού στην τηλεόραση αυτήν ο ήχος. Είναι πάρα πολύ μέτριος, κακός σε κάποια σημεία. Τέλος πάντων, δεν είναι καλός. Όντως βελτιώθηκε πάρα πολύ ο ήχος όταν την τοποθέτησα στον τοίχο, σε σύγκριση όταν δεν ήταν τοποθετημένη στον τοίχο. Πήγα και αγόρασα μία ηχόμπαρα. Το κόστος της ηχόμπαρας ήταν στα 99 ευρώ, 91 ευρώ, κάπου εκεί. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Να σας πω την αλήθεια ότι κάποια στιγμή μελλοντικά θα θέλω να αγοράσω κάτι καλύτερο. Για το λόγο ότι και θα έχει καλύτερη ποιότητα ήχου και όλα αυτά τα συναφή. Είναι μία, μάλλον τον ήχο τον κάνει ok. Μην φανταστείτε κάτι wow. Δεν είναι φάση ok. Και να μην την είχα, δεν έπαθα κάτι. Τώρα, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα πίσω, υπάρχει μία μαύρη γραμμούλα που είναι όλα τα καλώδια. Έκανα λάθος μέτρηση για το λόγο ότι είχα υπολογίσει να πάρω άλλη χόμπαρα. Τελικά πήρα αυτήν την χόμπαρα και έγινε ένα λάθος. Θα κατεβάσουμε λίγο την τηλεόραση την επόμενη φορά για να έρθει σε μία ευθεία με την χόμπαρα και να μην φαίνεται καθόλου τα καλώδια. Γενικότερα έχω ένα γενικότερα ένα πρόβλημα με τα καλώδια όταν φαίνεται. Το έχετε καταλάβει πιστεύω από την πρώτη μέρα εδώ, σε αυτό εδώ το κανάλι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σήμερα. Ήταν έτσι ένα πολύ γρήγορο, είναι αυτό που είπα, ένα update του σπιτιού, τι άλλαξα λίγο αυτή την περίοδο, εδώ και 3 μήνες που έχω εξαφανιστεί. Αυτά από εμένα. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, TikTok, Facebook όχι, Instagram και TikTok. Αυτό είναι το σωστό. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να πατήσει ένα like και οτιδήποτε άλλο, αυτά τα γνωστά, τα συναφή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Είναι σαν το μαζονάκι με τη γούνα, ντυμένος λιοντάρι. Δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια.